Hey guys, Μιχάλης εδώ λοιπόν. Σήμερα θα δούμε μια τελευταία μάχη. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα ανέβασα πάρα πολλές μάχες, γιατί είχα ετοιμάσει πολλά σχέδια χθες, είχα ενώσει πολλούς χαρακτήρες και επειδή ανέβαιναν γρήγορα αυτά τα βίντεο, ήθελα να τα ανεβάσω γρήγορα. Ξέρω, ίσως σας έπριξα, ανέβαινε το ένα βίντεο μετά το άλλο, αλλά σας υπόσχομαι ότι σήμερα αυτό είναι το τελευταίο βίντεο. Βασικά το τελευταίο βίντεο με μάχες, δεν ξέρω αν θα κάνω κανένα άλλο βίντεο. Άμα κάνω κανένα άλλο βίντεο μπορεί να είναι πιο μεγάλο και να ανέβει αύριο. Σήμερα είναι Κυριακή εντωμεταξύ. Σήμερα θα δούμε τον Thor να παλεύει με το Shazam. Ήθελα αρχικά να βάλω με το Superman, αλλά σκέφτηκα ότι ταιριάζει πιο πολύ με το Shazam που έχει και κεραυνούσα το Thor. Μοιάζει και με το Superman. Τέλος πάντων, ο Thor είναι ο θεός του κεραυνού. Δεν είναι αθάνατος, αλλά μπορεί να πετάξει. Είναι πάρα πολύ δυνατός και χωρίς το σφυρί του. Έχει ένα σφυρί μικρό το οποίο μπορεί να το σηκώσει μόνο αυτός. Και στη ταινία τον είδαμε να έχει και ένα τσεκούρι του κεραυνού, με το οποίο μπορεί να πετάει αστραπές και κατάφερε να νικήσει ακόμα και το Thanos πολύ εύκολα, 2 φορές. Ο Shazam είναι ένα παιδάκι που κάθε φορά που λέει τη λέξη Shazam μεταμορφώνεται σε ένα πολύ δυνατό και γρήγορο και τελείως άτρωτο άντρα που μπορεί να πετάει αστραπές από τα χέρια, και κάθε φορά που ξαναλέει τη λέξη Shazam γίνεται πάλι παιδάκι. Είναι και οι δυο πολύ δυνατοί. Ο Thor θα μπορούσε να νικήσει το Shazam άμα πέταγε το σφυρί πάνω στη πλάτη του, και έτσι ο Shazam δεν μπορούσε να σηκωθεί γιατί θα ήταν πάνω του το σφυρί του Thor, και αφού δεν θα μπορούσε να το σηκώσει θα μείνει στο πάτωμα, και έτσι ο Thor θα μπορούσε να τον σκοτώσει ή να τον αφήσει εκεί για πάντα. Ένας τρόπος με τον οποίο ο Shazam θα μπορούσε να νικήσει το Thor είναι ο Shazam να αρπάξει η αγκαλιά τον Thor, να πει τη λέξη Shazam, να πέσει πάνω στο Thor ένας κεραυνός και να τον σκοτώσει. Λοιπόν, τώρα που σας είπα 2 τρόπους με τον οποίο θα μπορούσε ο Thor να νικήσει το Shazam και ο Shazam το Thor, τώρα θα ανακοινώσω νικητή. Λοιπόν, πιστεύω ότι νικητής θα είναι ο Shazam. Γιατί αν το σκεφτείτε, ο Thor μπορεί να είναι θεός αλλά μπορεί να τραυματιστεί εύκολα, και συνήθως βασίζεται υπερβολικά στη δύναμη του σφυριού του, ενώ ο Shazam δεν παθαίνει σχεδόν τίποτα και δεν χρειάζεται κάποιο όπλο. Απλώς πρέπει να πει τη λέξη Shazam και θα πέσει πάνω του ένας κεραυνός και θα το μεταμορφώσει. Λοιπόν, οπότε λέω να δώσω την νίκη στο Shazam. Εν τω μεταξύ, όταν έκανα αυτό το βίντεο δεν σκέφτηκα σε ποιον θα δώσω την νίκη, αλλά σκεφτόμουν λίγο να τη δώσω στο Thor. Βασικά δεν το σκέφτηκα σχεδόν καθόλου. Τώρα που κάνω το βίντεο και το σκέφτομαι λίγο περισσότερο, λέω να δώσω την νίκη στο Shazam. Άρα θα νικήσει ο Shazam. Και ο Thor είναι πολύ δυνατός, δεν λέω, αλλά απλά πιστεύω ότι ο Shazam ίσως νικούσε, γιατί είναι σαν το Superman και έχει τη δύναμη του κεραυνού, ενώ ο Thor είναι απλά ένας θεός που είναι απλά πολύ δυνατός και έχει ένα σφυρί του κεραυνού. Οπότε νικητής είναι ο Shazam. Λοιπόν, αν σας άρεσε το βίντεο παρακαλώ πολύ να κάνετε ένα like, μια εγγραφή, ένα κουδουνάκι, να πατήσετε το κουδουνάκι και γεια σας.